ενότητα με τίτλο «Ραγίζουν κάποτε». Ποίημα «Τελειοτρόπια». Στρογγυλοπρόσωπα λουλούδια κατά κίτρινα. Ένα προς ένας. Η τρίτη ενότητα του βιβλίου. Φωνούλες παιδικές. Το σπιτάκι με την μπλε πόρτα, τα πάνινα παπούτσια, πίσω στο πατρικό. Μοιάζει ο χρόνος να κυλά σε στιγμές συνάντησης. Εικόνες οικογενειακές, σαν τα παιδιά που τρέχουν. Η θαλπορή και η ζεστασιά του οικείου. Η μυρωδιά του πλατύφυλλου βασιλικού. Όλος ο χρόνος της στιγμής που δεν μετριέται και φεύγει. Όλος ο λιωμένος χρόνος είναι εδώ ανάμεσά μας, κάθε μέρα που περνάει. Όχι μόνο. Ο ποιητής, στη ροή των ποιημάτων, μοιάζει να δίνει και μία πάλι με τους ογκόλυτους του έρωτα. Το πάθος λαμβάνει μία ήσυχη ταυτότητα. Δεν φωνάζει, μασκάβει, αλλοιώνει, κατατρώει το χρόνο. Και όλα ξεκινούν με την πρώτη ενότητα της συλλογής. Ώρες αγρύπνιας. Οι ώρες αγρύπνιας έρχονται να μας σκεπάσουν γλυκά με τα παγωμένα χέρια της νύχτας. Ποιοι λείπουν από τα δρόμενα της φύσης, που αλλεπάλληλα δημιουργεί καλέσματα για να μας αφυπνίσουν. Και για τον έρωτα, ποιοι λυπούνται που τα πράγματα δεν πρόκαμαν να εξελιχθούν ή έστω να ακροβατήσουν στο λιγοστό φως κάθε αγρύπνιας. Μια αλλεπάλληλη αναζήτηση της αλήθειας και του ψέματος σε σχήματα και προσχήματα που εμείς οι ίδιοι κουβαλάμε από τόπο σε άνθρωπο και από άνθρωπο σε τόπο. Το ποίημα προσχήματα. Πίσω από αυτά τα σχήματα που χάραξα, θα δεις αν έρθεις πιο κοντά την τεκλασμένη που αφήνουμε στη σκόνη τα παπούτσια μου. Θα δεις τις χίλιες αιμονές, τους χίλιους κύκλους. Μαγκανοπήγαδο η μνήμη και γυρνά, γύρω και γύρω διαρκώς τον ίδιο πόνο. Θα δεις που ξάπλωνα ανάσκελα μικρός, για να μιλώ στον ουρανό, να καλοπιάνω τα σύννεφα, να φεύγουν, να σκορπίζονται, να μην μου βρέχουν την καρδιά, να ταξιδεύουν. Πίσω από αυτά τα σχήματα που χάραξα, θα δεις αν έρθεις πιο κοντά, μάτια και μάτια, φίλων παλιών που επιστρέφουνε αθόρυβα. Απρόσκλητη τη νύχτα και μου λένε πως δεν πειράζει που χαθήκαμε, τάχει ζωή. Φταίει που ήταν εξ αρχής μακρύς ο δρόμος. Θα δεις αν έρθεις πιο κοντά, άσπρο το μαύρο μου, το ψέμα μου γυμνό και την αλήθεια. Θα δεις τα μέσα μου να ανθίζουν, να μαραίνονται. Θα δεις τον άγγελο, το δαίμονα που κρύβω, αρκεί να έρθεις πιο κοντά. Κι αν έρθουν πιο κοντά, ίσως ραγίσουν κάποτε οι άνθρωποι. Αντιμέτωποι πλέον με τη στιγμή και όχι μονάχα με το σύνολο της ζωής. Ραγίζουν κάποτε οι άνθρωποι, μου είπες. Ξηράφι κόβουν οι καθρέφτες. Σε ματώνουν. Μπορεί και να... Βιβλίο που ήρθατε, θα ήθελα κι εγώ να σας μιλήσω για αυτό το υπέροχο, υπέροχο βιβλίο. Λιωμένος χρόνος, λοιπόν. Και σε μια νοητική εσωτερική προβολή αναβοσβήνει σαν πινακίδα με νέων ένας πίνακας. Ένας αγαπημένος πίνακας, εκείνος ο γνωστός, που φωνάζει υπερρεαλιστικά συνθήματα σε μια ολοένα και πιο επίκαιρη διαδήλωση, ενάντια στη γραμμική λογική του εν εξελίξη. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού άλλωστε ήταν και είναι η κατάλυση του πραγματικού και η κυριαρχία αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί ονειρικός χρόνος. Συνειρμικά και διόλου τυχαία υποψιάζομαι, δημιουργείται μια αντιληπτική συνθήκη, μια νοητική εργαλειοθήκη για να καταδυθεί κάποιος στην καινούργια ποιητική συλλογή του Δημήτρη Παπακοσταντίνου. Αφήνω το ρολόι στην άκρη, δεν θα μου χρειαστεί. Σε οποιοδήποτε ταξίδι, όπως και σε οποιοδήποτε κουβάρι, το δύσκολο πάντα είναι να κάνει κάποιος την αρχή. Να βρει το πρώτο βήμα, να βρει την άκρη του νήματος. Βλέπετε, είναι δύσκολο κάποιος να ξεφύγει από το τρίπτυχο αρχή, μέση, τέλος, ακόμη και σε ένα ποιητικό σύνολο που υπόσχεται εξ αρχής ότι το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον περιδινούνται άναρχα γύρω από την ποιητική ύπαρξη, τυλίγοντας την ανθρώπινη εμπειρία